Σχούλης θα εκτελέσει στην καρδιά της περιοχής. Η κεφαλιά του Φονσέκα, η μπάλα θα περάσει έξω από το αριστερό δοκάρι του Φραγκούλη. Η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι, στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Φονσέκα. Τζουανάγκης θα εκτελέσει. Ο Σκλαβούνος μαζεύει χωρίς πρόβλημα. Στο 26. Απευθείας ήταν η εκτέλεση. Ο Δρόσος, ο Φονσέκα. Ανεβάσει πάρα πολύ ωραία τον Βρέτη. Προϋποθέσεις για τον Αοπιλίου τώρα. Η σέντρα του Βρέτη με το αριστερό προς το δεύτερο. Η μπάλα θα περάσει από όλους. Δεν ήταν ψηλά. Δεν μπορούσε να φτάσει ούτε ο Δρόσος εκεί, ούτε ο Πίση εκεί. Στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης ο Λουιζάκης θα εκτελέσει προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Συντιχάκης θα πάρει την κεφαλιά. Ο Φραγκούλης του λέει όχι και με την βοήθεια του δοκαριού. Και απομάκρυνσε στη συνέχεια η κεφαλιά του Συντιχάκη. Ο Φραγκούλης θα απομακρύνει. Η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι. Καλή στιγμή για τον Απειλίου στο 48 για να πάρει προβάδισμα στο σκορ. Στο 56 λοιπόν και πάλι ο Λουιζάκης στην εκτέλεση του φάουλ. Ο Λουιζάκης και πάλι προς το δεύτερο. Φονσέκα κινήθηκε προς την μπάλα. Η μπάλα πέρασε λίγο πιο μπροστά από ό,τι θα την περίμενε. Είχε πατήσει και καλά ο Φονσέκα. Η μπάλα πέρασε και κατέληξε out. Ο Μαύρος θα κερδίσει. Η σέντρα του Μαύρου, ο Φονσέκα παίρνει την κεφαλιά, η μπάλα περνάει out. Πάρα πολύ καλή στιγμή. Από την σέντρα του Μαύρου και την κεφαλιά του Φονσέκα στο 57 απειλεί και πάλι ο Απειλίου. Συντιχάκης βγαίνει δυναμικά πάνω στον Γιουργαλή. Αφήνει το πλεονέκτημα ο Δημαράκης. Υπάρχει όμως μια συμμαχία μεταξύ Γιουργαλή και Συντιχάκη. Και κερδίζει στη συνέχεια και πάλι ο Βρετής. Μακρύνει την μπάλα, πλάγιο. Ο Γιωργαλής πήγε στην φάση, κίτρινη κάρτα, κόκκινη. Μέσα σε ένα λεπτό ο Γιωργαλής βλέπει δύο κάρτες. Στην πρώτη την φάση με τον Συντιχάκη και στην δεύτερη στη φάση εδώ με τον Βρέτη που πήγε να απομακρύνει, έβαλε το πόδι του ο Γιωργαλής. Δρόσος ωραία, τρίπλα. Έχει προϋποθέσεις ο Δρόσος, διατηρεί την κατοχή. Ο Κεφαλιανός στα αριστερό, το σουτ, ο Φραγκούλης με δεύτερη προσπάθεια θα μπλοκάρει. Στο 65. Χατζηφούντας θέλει να σηκώσει ψάχνοντας τον Φονσέκα προς το δεύτερο. Φονσέκα την κεφαλιά πάσα. Ο Λουιζάκης στο σουτ. Ο Φραγκούλης λέει όχι. Ο Πις νέο σουτ και πάλι ο Φραγκούλης λέει όχι. Και απομάκρυνση από τον Βασιλό το διπλή. Τεράστια ευκαιρία του Αοπιλίου. Με Λουιζάκη και Πι. Ο Φραγκούλης και τις δύο φορές λέει όχι. Στο 74. Ο Δρόσος για τον Λάντζιο. Η σέντρα του αμέσως. Ο Φονσέκα θα πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα θα περάσει. Out. Ο Αοπιλίου που έχει χάσει αρκετές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο ψάχνει τον γκολ που θα του φέρει και την νίκη. Ο Λουιζάκης προς το πέναλτι, ο Δρόσος, η μπάλα θα περάσει και θα καταλήξει στα δίχτυα. Ο Λουιζάκης είναι ο σκόρερ νομίζω, δεν ξέρω αν έχει βρει την μπάλα ο Δρόσος. Ο Λουιζάκης σκόραρε, σούταρε, σέντραρε, σέντρα σούτα από τον Λουιζάκη, η μπάλα πέρασε από όλους και κατέληξε στην αριστερή γωνία του Φραγκούλη με τον Αοπιλίου να παίρνει προβάδισμα στο 80 λεπτό με τον Έκτορα Λουιζάκη. Ένα γκολ που το δικαιούται ο Αοπιλίου με βάση την εικόνα του, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Λουιζάκης σκοράρει, κάνει το 1-0 στο 80 για τους Βυσσινοί. 1-0 με τον Λουιζάκη. Μπαμπα Κωνσταντής θα δοκιμάσει το σούτ από πολύ μακριά. Ο Σκλαβούνος χωρίς πρόβλημα. Μπλοκάρει. Εντυπωσιακό βέβαια το έκανε αυτό το μακρινό σουτ του Παπακοσταντή. Στο 84. Τελικό αποτέλεσμα. Αοπιλίου Ηρακλής Μαριτσών 1-0 με χρυσό σκόρερ τον Έκτορα Λουιζάκη στο 80 με την εκτέλεση φάουλ του Λουιζάκη στο 80.